Στα κοκόρια, γιατί υπάρχουν πολλά παρασκευάσματα που φτιάχνουμε στο μαγαζί μας. Πολύ ωραία. Μετά πήγε μοσχάρι, πήγε το κατσικάκι, πήγε το αρνάκι. Λοιπόν, όλα. Είμαστε σε εδώ μπροστά ποσότητες, στην, σε τι ποσότητες, σας. Σε μεσαίες ποσότητες, μεγάλες, πιο μικρές. Μεγάλες, μπορώ να πω, μεγάλες, αρκετές ποσότητες, κύριε Γιώργο Μάς. Και ο κόσμος, για να αποδεικνύει ότι το φαγητό δεν το ξεχνάει ποτέ, δες το Θανάση για να καταλάβεις, έτσι. Έτσι, μπράβο. Ναι. Ο Θανάσης τρώει και τρώει καλά. Λοιπόν, αυτό είναι φωτεινό παράδειγμα και καλούμε τον κόσμο εδώ να έρθει να ψωνίσει. Ακριβώς. Έτσι. Η βιτρίνα είναι γεμάτη. Βλέπετε εδώ, αν κάνει η κάμερα και λίγο πιο πάνω, θα δείτε και την όμορφη διακόσμηση εδώ του Κρεοπολίου. Για δείξε έτσι, μας, Θανάση, δείξε που θυμίζει μας εικόνες από εξωτερικό. Κοιτάξτε, μπράβο, εδώ τα λουκάνικα που είναι κρεμασμένα. Ένα κλασικό Κρεοπολίο. Λοιπόν, μπράβο. Με ωραία διακόσμηση. Είναι και τα αφεντικό εκεί.